Χαίρετε, χαίρετε. Δεν είναι θέμα, δεν είναι εκτάκτο. Απλά κάποιε εξελίξει που υπάρχουν στην ιστορία που ανέφερε χθε, που αποκάλυψε το Over χθε το βράδυ, για τον Αλκασίμπα, τον 18χρονο μεσοεπιθετικό από τη Γουινία που είχε φέρει Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Να πούμε το εξή: ο Αλκασίμπα έχει έρθει στην Ελλάδα με σκοπό να διαπραγματιστεί και να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Δεν έχει έρθει ούτε για να δοκιμαστεί, ούτε για να δοθεί έγκριση και να αποφασιστεί. Ένα παιδί που τον ζητάει εμεί η Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μαγικά για να τον καταφέρει να προφέρει στην Ελλάδα και να, ουσιαστικά, να τον κλέψει και από τη Γάντη που είχε ολοκληρώσει τη συμφωνία μαζί του. Υπήρχε συμφωνία για 4-1 χρόνια συμβόλαιο. Τέλο είχαν γίνει διάφορα πράγματα. Και ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο μαγικό θα μα εκπλήσει το διεθνή, πιστεύω. Και ελπίζω οι άνθρωποι του κατάφεραν να φέρει στην Ελλάδα αυτόν τον προσφυγητή. Ήταν ένα παίκτη που τον έψαχνε η Μίλα να τον βρει το τελευταίο διάστημα. Είχε πρόταση επίσημα από τον Αθλητικό Μαδρίτης, από πολύ πολύ μεγάλα κλάδια τέλος πάντων. Αρχηγός της Εθνικής ΚΑΠΑ19 της Γουινέας, φιναλίστ του Κόπα Αφρικα 2019 με την Γουινέα. Αρχηγός, έχει κάτι βίντεο εντυπωσιακά για 17χρονο παιδί, 16χρονο να μιλάει τώρα μπροστά σε 10.000 κόσμο και να εξηγεί πώς έφτασε η ομάδα του στον τελικό και πώς θα κατάφερε. Τέλος πάντων, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτό το παιδί. Το λες προφανώς γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι θα δοκιμαστεί από τον Μαρτίνς για να αποκτηθεί. Ναι, όχι, δεν τίθεται θέμα τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Το παιδί έχει έρθει εδώ για να διαπραγματευτεί και να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν συζητήσεις. Όχι τόσο πολύ με τον ίδιο. Ο ίδιος θέλει να μείνει. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι υπόθεση σχεδόν τελειωμένη με τον ίδιο, το δικό του συμβόλαιο, αλλά με την ομάδα που ανήκει, την Ακαδημία, ή καλύτερα να το πω, που ανήκει στην Γουινέα. Σε αυτά με τώρα με τους Αφρικανούς υπάρχουν λίγο μπερδεμένα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει τρόπο να τα ξεπλέξει και να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή. Πολύ σημαντική κίνηση για τον Ολυμπιακό, κυρίως με μέλλον, όχι εδώ τώρα. Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο Μπα, εάν τελικά αποκτηθεί, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι στη δεύτερη ομάδα. Μπορεί να παίζει κάποια παιχνίδια αν χρειάζεται, αλλά θα είναι μέλος της πρώτης ομάδας. Σε ποια θέση παίζει, Νίκο? Παίζει δεκάρι, παίζει εξτρέμ, παίζει επιθετικός, παίζει όλα. Στην Γαλλία του έχει παίξει και τις τρεις θέσεις αυτές. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Επειδή έτυχε να τον δω και από κοντά στο Χαϊσκάκι, ένα κορμί σαν του Καμαρά, σκέψου. Απλά 18 χρονών. Μάλιστα. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Έχω να σου πω επίσης ότι ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη περίπτωση την κυνηγάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή δεν είναι μια υπόθεση που προέκυψε ξαφνικά και τον έφερε στην Ελλάδα. Τον έχει παρακολουθήσει, τον ξέρει, το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού έχει καταφαλάξει ότι πρέπει να κάνει την προσπάθεια να τον αποκτήσει και αυτό τον έφερε και στην Ελλάδα. Ωραία, οπότε περιμένουμε την επισημοποίηση, έτσι ουσιαστικά. Ναι, αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι από Δευτέρα, Τρίτη θα είναι τα πράγματα, θα μπουν σε καλό δρόμο.